Κύριε Καζάκη, καλώς ορίσατε. Ήθελα να σε, επειδή κρίνεται τα κόμματα της εξουσίας και της εξουσίας που περιμένουμε και βλέπουμε να έρχεται με διαμέσου Τσίπρα, ήθελα να σε παρακαλώ να μου κάνεις μια ειδική στη στάση του ΚΚΕ. Επειδή είμαι παλιός μέλος του ΚΚΕ και εσείς και περίπου την ίδια ηλικία, εγώ είμαι 57, δεν ξέρω... Είναι λίγο μικρότος. Τέλος πάντων. Και επειδή έχω δώσει και όλη την οικογένεια, έχει δώσει αγώνες πολλούς για την αριστερά, πώς κρίνει αυτή τη στιγμή την ηγετική ομάδα που είναι στο ΚΚΕ αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάω για τους κομμουνιστές τους. Ναι, κοιτάξτε, να σας το πω πολύ αφοριστικά. Αυτό το κόμμα πρέπει να πάψει να υπάρχει το ταχύτερο δυνατό. Αποτελεί ντροπή για ό,τι αποτύπωσε στην ιστορία του κομμουνιστικού κίνημα. Ντροπή, χλέβει, ταπείνωση. Το ταχύτερο δυνατό τελειώνει με αυτό. Δεν είναι δυνατόν αυτό που πρωτοστάτησε έστω με τις αδυναμίες, τα λάθη και τα προβλήματά του. Σε ένα εθνικοπροθετικό αγώνα, το μεγαλύτερο εθνικοπροθετικό αγώνα και το πιο ελπιδοπόρο που σήκωσε ο ελληνικός λαός και που τον έφτασε εκεί που τον έφτασε, σήμερα να φτύνει ακριβώς αυτό που πιστοποίησε αυτό το κόμμα και που του συνέδωσε με το DNA του ελληνικού λαού. Για μένα είναι η μέγιστη προσβολή, ύβρις, αυτό το πράγμα που συμβαίνει σήμερα. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ το εξής, ότι επειδή ακριβώς εγώ τιμώ τουλάχιστον αυτό που με έκανε να στατευτώ σε αυτό το κίνημα και με έκανε το εξής, η κοινή πεποίθηση ή αυτό που μου έλεγε ο παππούς μου όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί, δεν ήταν ο άνθρωπος, ποτέ καμία ένταξη δεν είχε, ήταν ένας απλός άνθρωπος, εργάτης, ο οποίος έζησε την κατοχή όπως τη ζήσανε η μεγάλη ουσία του κόσμου, δεν ήταν πολιτικοποιημένος. Απλά τι μου έδωσε να δω, ότι κομμουνιστής είναι εκείνος ο πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος όταν χρειαστεί πηδάει στη φωτιά για το λαό του. Αυτό μου είχε πει. Και αυτό εγώ, που ήταν το βασικό μου κίνητρο για να ταυτώ σε ένα τέτοιο κίνημα, όταν το βλέπω να είναι ακριβώς ανάποδο σήμερα και να αντιπροσωπεύει ό,τι ακριβώς φτύναμε ή αγωνιζόμαστε να απορρίψουμε σαν κίνημα, τότε πραγματικά για μένα τίθεται θέμα. Και γι' αυτό το λέω τόσο αφοριστικά. Λέω, αδερφέ, να τελειώνουμε. Για να μπορέσει να γεννηθεί κάτι έστω καινούριο. Με αυτή την έννοια το λέω. Και το δεύτερο, εγώ δεν είμαι ποτέ αριστερός. Αρνούμε να είμαι ένα προσδιοριστός αριστερός. Η έννοια της αριστεράς είναι προϊόν του καθεστώτος, του μετεφυλιακού καθεστώτος. Όποιος φοβόταν να πει ότι είναι κομμουνιστής, έλεγε ότι είμαι αριστερός. Πρόβλημά του. Επειδή υπήρχαν των κοινωνικών φρονημάτων τα πιστοποιητικά και όλες αυτές τις ιστορίες, σύν το γεγονός ότι εγώ ξέρω λιγάκι καλύτερα ιστορία. Η αριστερά ιδρύθηκε από την Ένωση Κοινωνιολόγων του κυρίου Παναγιώτου Κανελόπουλου και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Καμία σχέση με αυτό που ονομάστηκε εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα. Και μάλιστα η αριστερά, όταν ήταν ο φασιστικός κίνδυνος και τότε για καλό τους ή για κακό τους, έλεγαν μόνο το παλαϊκό μέτωπο που υπήρχε τότε, που ήταν το κομμουνιστικό κόμμα και με κάποιους συνεργάτες του γύρω. Έλεγε, ρε παιδιά, ευρύ αντιφασιστικό μέτωπο. Να ενωθούμε όλοι. Υπάρχει ο φασιστικός κίνδυνος. Μην έρθει ο φασισμός εδώ πέρα. Του απαντούσαν ως εξής. Ο κίνδυνος του φασισμού υπάρχει γιατί υφίστασε εσύ ως ανεξάρτητο κόμμα. Οπότε διαλύσου και μπες σε κάποια από τα κόμματα της αριστεράς. Αυτό του έλεγε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου το 1935 στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και τι έκανε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου ως εκπρόσωπος της αριστεράς της εποχής? Ψήφισε το Μεταξά για να μην είναι ο φασισμός. Τέτοια ιστορία της αριστεράς εγώ δεν την αποδέχομαι. Και επιπλέον, εγώ η αγωνία μου και ο αγώνας μου είναι να ενωθεί ο λαός. Όχι να ενωθεί μια πολιτική παράταξη. Οι πολιτικές παρατάξεις διαιρούν τους λαούς. Γι' αυτό και ο κ. Λαδεντέρης που λέγαμε προηγουμένως έχει γράψει ένα θαυμάσιο άθρο στα 2000, το οποίο περιλαμβάνει και στο βιβλίο του το πρόσφατο, που λέει: δεν μπορούμε να έχουμε δεξιά χωρίς να έχουμε αριστερά. Βεβαίως. Γιατί άμα έχουμε δεξιά και αριστερά, τον χειραγωγούμε τον κόσμο. Στο βιβλίο του ο κύριος Δεθελόου, ο κύριος Ράλης,
Διαβάστε το, έχει πολύ ενδιαφέρον στα μνημονεύματά του. Λέει, ο πανικός μας ήταν πάντα ως εκπρόσωποι μιας της νικηφόρας παράταξης του εμφυλίου, να μην ξαναφυτρώσει ένα νέο ΕΑΜ σε αυτόν τον τόπο. Και τότε πώς το παλεύεις. Αυτό λέει. Και δεν χρειάστηκε βέβαια πολύ πανικός, διότι το καταφέρει μόνοι μας. Θανατώσαμε αυτό το πράγμα που ήταν ό,τι πιο ηρωικό, ό,τι πιο μεγάλο γεννήθηκε από τον ελληνικό λαό. Και ήταν απόκτημά του, κατάκτησή του. Και το χρησιμοποιήσαμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Γιατί δεν το υπερασπίστηκαμε ως τέτοιο. Το χρησιμοποιήσαμε ως στοιχείο δική μας κομματικής νομιμοποίησης. Κοίτα τι έκανε το ΚΚΕ, έφτιαξε το ΕΑΜ. Τι λέτε ρε παιδιά, ο λαός τον έφτιαξε το ΕΑΜ με πρωτοπόρους βέβαια στους κομμουνιστές. Και έτσι πρέπει να είναι πάντα. Ο λαός μπροστά. Και εσύ πρέπει να παίζεις το ρόλο του καταλήτη. Εάν θες πραγματικά ο λαός να είναι μπροστά και με τις δικές του δυνάμεις να απελευθερωθεί. Γιατί αυτή είναι ο σκληρός πυρήνας αυτού που τέλος πάντων θεωρήσαμε σαν αντίληψή μας, η κοσμοθεωρία μας, να το πούμε έτσι. Δεν αποδέχουμε πολιτικές δυνάμεις οι οποίες σήμερα να θεωρούν αυτονόητο ότι πρέπει να καβαλήσουν τον κοσμάκι επειδή αυτοί κατέχουν την απόλυτη αλήθεια και το απόλυτο σχέδιο διεξόδου. Και μάλιστα όταν αυτό το αποδέχεται ο κοσμάκης, φταίει ο κοσμάκης. Γιατί είναι ηλίθιος, είναι βλάκας, είναι ανώριμος, είναι δεν ξέρω ό,τι άλλο, ενώ ο μεγάλος επαναστάτης περιμένει από τον περισσό να τον καθοδηγήσει στον Άγιο Σοσιαλισμό. Είναι ποτέ δυνατόν να κάνουμε αυτό το πράγμα, η παρασκευτική οργάνωση. Μπορούμε να μιλάμε σοβαρά με αυτούς τους όρους. Το λέω όχι σαν επαμήτης. Όλα αυτά δεν τα λέω σαν επαμήτης. Τα λέω σαν κομμουνιστής όπως αισθάνομαι και όπως είμαι. Γι' αυτό και δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Εγώ γαλουχήθηκα με αρχές και με αξίες που ξεκινούσαν από ακροναυπλιώτες οι οποίοι το σκάγανε και πηγαίναν ανώνυμοι μόνοι τους επάνω στο αλβανικό και πεθαίνανε χωρίς να ρωτάνε το διπλανό τους στο χαράκωμα. Φίλε, για ποιο σοσιαλισμό παλεύουμε? Αλλά πεθαίνανε εκεί. Χιλιάδες ανώνυμοι τέτοιοι. Και μετά μέσα στην διαδοχή δίνανε το καλύτερο τους εαυτό, καλώντας ακόμη και το βασιλιά να στρατευτεί στην αντίσταση. Το καλύτερο τους εαυτό. Και βεβαίως όταν κρατήθηκε, όταν ο λαός μπήκε στα πράγματα, ότι ενέφερε το αποτέλεσμα, φανήκανε πολύ λίγοι για να είναι πολιτική του ηγεσία, για να του δώσουν διέξοδο. Φανήκανε πολύ λίγοι. Αλλά βρε αδερφέ, τέτοια πράγματα, με τέτοια πράγματα έχω γαλουχηθεί. Είναι δυνατόν να προδώσω? Με αυτό το σκεπτικό λέω ότι οποιαδήποτε ιδεολογία, αντίληψη, κοσμοθεωρία ή άποψη είναι χρήσιμη, μάλλον έχει νόημα μόνο εάν είναι χρήσιμη στο λαό. Γι' αυτό για παράδειγμα η εκκλησία, να το πούμε έτσι διαφορετικά, η εκκλησία του Πατριάρχη που έστελνε τους τέσσερις Μητροπολίτες στα 1828 γυρνώντας σε όλη την απελευθερωμένη περιοχή αμέσως μετά την αυμαχία στο Ναβαρίνο. Λοιπόν, έστελνε και τους έλεγε, επειδή είχε αποτύχει πλέον ο Ιμπραήμ, είχε ο Φαβιέρος, άρχισε να καθαρίζεται η Πελοπόννησος, έστειλε λοιπόν ο Πατριάρχης με εντολή του Σουλτάνου τέσσερις Μητροπολίτες, οι οποίοι πέραναν συγχωροχάρτια. Για να πάνε στη διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης και να παρουσιάσει ο Σουλτάνος τα συγχωροχάρτια, τι μου λέτε για Αλεξάνδρεια Ελλάδα, μπορείστε πάρτε τα. Και δείτε βεβαίως την απάντηση, με ξέρετε και απάντηση που δίνει ο ίδιος ο Καποδίστριας σε αυτούς τους Μητροπολίτες. Αυτοί αντιμετώπιζαν, ήταν άλλη εκκλησία, άλλη θρησκεία από τον Παπα Φλέσσα που έδωσε τη ζωή του στο Μανιάκι. Εγώ αυτού νου τη θρησκεία, παρά που δεν μπορεί να μην τη μυρίζομαι, τη θεωρώ χρήσιμη και άξια σεβασμού. Γιατί απόδειξε τη χρησιμότητά της για τον λαό και τον αγώνα του. Έτσι γίνεται για όλες οι ιδέες που αντιπροσωπεύουμε ή τις κοσμοθεωρίες. Καμία δεν είναι από μόνη της και αφεαυτού της προοδευτική. Παρά μόνο στον βαθμό που αποδεικνύει στην πράξη, ακόμη και στον τελευταίο απλό άνθρωπο, ότι είναι χρήσιμη στο να του λύνει προβλήματα, να του ανοίγει δρόμους. Εάν είναι το ακριβώς ανάποδο, για μένα είτε φασίστας ονομάζεται, είτε κομμουνιστής, το ίδιο και το αυτό. Το ίδιο και το αυτό. Εάν είναι να στρέφεται ενάντια στον κόσμο. Εάν η μεγάλη του φιλοδοξία είναι πως θα τον καβαλικέψουμε. Αυτό το πράγμα είναι η λογική μου. Γι' αυτό και λέω ότι αυτό το κόμμα, ό,τι και αν πραγματικά
Με πονάει αυτό που λέω, γιατί αντιπροσωπεύει ότι και εδώ για πολλά πράγματα που και εγώ πάλεψα και παλεύω ακόμη, αν θέλετε, σαν άνθρωπος, πρέπει να πάψει να υπάρχει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει. Είναι ντροπή να ονομάζεται έτσι όπως ονομάζεται και να αποτελεί τη χειρότερη ιστερική φαντασίωση του πιο χειρότερου αντικομμουνιστή. Τα στρατοδικεία διαβάστε τι πώς ονομάζαν τους κομμουνιστές την εποχή εκείνη και αυτοί έχουν βαλθεί να το κάνουν πράξη. Η χειρότερη πραγματοποίηση των χειρότερων ιστορικών φαντασιών του αντικομμουνιστή. Η μεγαλύτερη επιβίωσή τους. Αυτό το για μένα είναι προσβολή. Δηλαδή, ακριβώς επειδή έχω και εγώ την ιδεολογία ή θέλω να έχω ή θέλω να στατεύσω σαν ιστορία. Με αυτό το σκεπτικό. Τώρα να πούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Γιατί αυτό είναι το βασικό, το θεμελιώδες. Τώρα από εκεί και πέρα τι να μου πει, ότι μιλάμε ενάντια στο χρέος και μιλάμε για. Κολοκύθια με τη ρίγα, σιγά, με συγχωρείτε. Αν δεν σε δω εγώ εκεί να οργανώσει τον κόσμο να μπαίνει μπροστά, πραγματικά ο κόσμο να βγαίνει μπροστά έξω, να λέει στον κόσμο, είναι ποτέ δυνατόν. Άμα, δηλαδή, μερικές φορές, εδώ αυτή τη στιγμή είπαμε προηγουμένως, και σας το λέω, το ΕΠΑΜ δεν πρόκειται να αδιαφορήσει μπροστά σε μια κυβέρνηση η οποία ακόμη και με στρατηγικές διαφορές να έχουμε στον τρόπο αντιμετώπισης μπορεί να βοηθήσει ή να με τη συμβολή του να βοηθήσει έστω να πάρει μια ανάσα ο κόσμος. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε δεν μας ενδιαφέρει γιατί ενδιαφέρουμε στα στρατηγικά ζητήματα, δηλαδή στον τρόπο που θα λυθεί ολοκληρωτικά το ζήτημα. Γιατί ξέρουμε, είμαστε κομμάτι από τον κόσμο. Είναι δυνατόν να διαφορείς το ότι πεθαίνει ο κόσμος έτσι, σαν το σκυλί στα μπέλη. Και να λες, εντάξει, καταλήγως είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Είτε με πείνα, είτε χωρίς πείνα, το ίδιο μας ενδιαφέρει. Είναι ποτέ δυνατόν. Πρέπει να είσαι πολύ γραφειοκράτης, αδερφέ μου, για να το λες αυτό το πράγμα. Πολύ βολεμένος, για να το λες. Πολύ βολεμένος. Και εφόσον δεν είσαι βολεμένος, γιατί δεν μπορεί να είναι όλοι αυτοί. Εντάξει, βολεμένοι. Υπάρχουν κάποιοι που θα παίρνουν χοντρά, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι όλοι βολεμένοι. Κάποιοι πραγματικά αντιπροσωπεύουν το φασισμό στην αντίστροφη έτσι, με τη σάγκλε ψήθρα που λέμε. Ή σαν του Ιαννού, σαν τα πρόσωπα του Ιαννού. Για το να απαρνείσαι και να στέκεσαι έτσι απέναντι στον πόνο του κόσμου, στην τραγωδία που ζει, μόνο ο φασίστας μπορεί να το κάνει αυτό. Συγγνώμη. Μόνο ο φασίστας μπορεί να ενδιαφερθεί και δεν ενδιαφέρεται για το πώς περνάει ο κόσμος και το τι πραγματικά υποφέρει. Εδώ και πολλή ώρα περιμένει η κυρία να θέσει μια ερώτηση. Ποιος ήρθε, πες.